Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι. 9,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν 7 δήμοι της χώρας με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προθεσμίως στις 30 του μήνα θα έχουν δήμοι, περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπά τους ώστε να δώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα απαραίτητα στοιχεία για τις καθυστερήσεις σε αναρωτικές άδειες υπαλλήλων. Απαντήσεις από τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ζητάει παράταξη δύναμη ζωής σχετικά με το αντιπλημμυρικό έργο στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη της Ρένας Δούρου ζητά από την διοίκηση να διευκρινίσει ποιες ενέργειες έχουν γίνει και πότε θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Πολυμηχάνημα για την κάλυψη αναγκών παρέδωσαν στην εθελοντική διασωστική ομάδα η Περιφέρεια Αττικής και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρώτων βοηθειών. Το πρώτο υπαίθριο κιόσκι, ειδικά για καπνιστές, έχει τοποθετηθεί στην παραλία πρώτου Αλιπέδου Αλίμου με σκοπό να παρακινεί τους λουόμενους να καπνίζουν εκεί και να αφήνουν τα αποτσίγαρά τους στους ειδικούς μεταλλικούς κάδους και όχι στην παραλία. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η ανάπλαση του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως με χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισκέφθηκαν σήμερα το κτίριο και ενημερώθηκαν για το έργο. Πάμε να δούμε τις σχετικές δηλώσεις. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, διότι ήδη η εγκατάσταση του αναδόχου γίνεται με γοργούς ρυθμούς, με όλα εκείνα τα σημεία και τις ασφάλειες που χρειάζονται για το συγκεκριμένο χώρο, και προφανώς αυτό το έργο προστίθεται σε άλλα έργα τα οποία φιλοδοξούμε να γίνουν και με το νέο ΠΕΠ 21-27, πάντα με συνεργασία και αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά καθώς επίσης και στην δική μας βούληση να αναδείξουμε τον πολιτισμό στην Αττική μας, να δώσουμε την ανάπτυξη μέσα από την μετά-COVID περίοδο. Ένα εξαιρετικά εμβληματικό έργο, η αποκατάσταση του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ξεκινά. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου την εγκατάσταση του εργολάβου, του αναδόχου. Το έργο ξεκινά και το παλιό μουσείο αρχίζει πάλι να ζωντανεύει.